Γεια σας. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο πώς μπορούμε να φτιάχνουμε διαδραστικά φύλλα εργασίας με το Live Worksheets. Εδώ θα δείξουμε πώς μπορούμε να οργανώνουμε τη δουλειά μας κάπως καλύτερα, δημιουργώντας ομάδες μαθητών και τα λεγόμενα Workbooks, που είναι τετράδια ασκήσεων, όπου εισάγουμε ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας. Για να δούμε πώς κάνουμε μια τάξη, πολύ απλά πάμε στο My Students και πατάμε λοιπόν Add Group και δίνουμε ένα όνομα στην τάξη και πατάμε Αποθήκευση. Για να καλέσουμε μαθητές στην τάξη πάμε εδώ στο βελάκι και πατάμε Invite Students. Μας δίνει εφαρμογή έναν ειδικό μοναδικό κωδικό για την τάξη και τον οποίο όταν θα κάνει λογαριασμό θα μπορεί να το προσθέσει για να ενταχθεί αυτόματα στην τάξη μας να το δείξουμε αυτό στην πράξη. Αν κάνει λοιπόν εγγραφή ω μαθητή, είτε ο, γονέας κάνει εκ μέρου του παιδιού του την εγγραφή, μπορεί να εισάγει αυτόν τον ειδικό κωδικό. Ή αν έχει ήδη λογαριασμό και ήδη είναι σε μια τάξη, όπω είμαι εδώ σε ένα λογαριασμό μαθητή, αν πάμε στι ρυθμίσει του λογαριασμού. Υπάρχει επιλογή Add to Group, μπορεί να προσθέσει έναν κωδικό τάξης για να μπει και σε μια δεύτερη τάξη. Τώρα γυρίζω πάλι στον στο πίνακα ελέγχου του εκπαιδευτικού αφού έχω φτιάξει λοιπόν την τάξη μου. Εδώ έχω μια άλλη πριν που έχω ήδη καλέσει, έχει ήδη μπει, μπει ένας μαθητής ένα ο Κωστάκης. Να δούμε λοιπόν πώς κάνουμε πακέτα εργασιών με το, αν πάμε στο My Workbooks. Βλέπουμε εδώ έχω ένα τετράδιο ασκήσεων το οποίο μέσα έχει δύο διαδραστικά δύο worksheets φύλλα εργασίας που έχω δημιουργήσει ή έχω πάρει από άλλους. Και έτσι λοιπόν μπορώ να οργανώσω τις ασκήσεις καλύτερα και να τις αναθέτω στους μαθητές. Να δούμε πώς φτιάχνουμε ένα workbook. Πολύ απλά πατάμε Add Workbook, δίνουμε ένα όνομα, βάζουμε ένα εξώφυλλο Και εδώ ρυθμίσουμε κάποιες γενικά ρυθμίσεις για το τετράδιο ασκήσεων. Για παράδειγμα να ρυθμίσουμε αν θα φαίνονται οι βαθμοί, ή θα φαίνονται καθόλου ή αν θα φαίνονται με κάποιο επεξηγηματικό κείμενο. Πατάμε λοιπόν αποθήκευση και έτσι έχουμε δημιουργήσει το τετράδιο ασκήσεων το οποίο τώρα είναι άδειο και μένει τώρα να προσθέσουμε τα φύλλα εργασιών. Μπορούμε να πάμε σε κάποια από τα δικά μας. Συγγνώμη να πάω στα worksheets τα δικά μου και μπορούμε ένα δικό μας φύλλο εργασιών να το κάνουμε προστίκι με το Add to my workbooks προσθήκη σε ένα από τα workbooks που έχουμε ήδη δημιουργήσει ας το βάλω λοιπόν εδώ και ή αν πάμε σε κάποια από τα δημόσια π.χ. ένα δημόσιο ε, worksheet έχει την επιλογή Add to my workbooks και να το βάλουμε λοιπόν σε κάποιο από τα πακέτα τη τετράδια ασκήσεων τα δικά μας. Και έτσι αν πάω τώρα σε αυτό το δεύτερο που μόλις έκανα έχει μέσα αυτά τα δύο worksheets. Τώρα αυτό το τετράδιο We Workbook που έχω δημιουργήσει με τα διάφορα φύλλα εργασιών μέσα μπορώ να το κάνω ανάθεση στους μαθητές ή σε ολόκληρη την τάξη και πατάω λοιπόν αποθήκευση και αν γυρίσω στην πλευρά του μαθητή θα δούμε λοιπόν ότι του έχω αναθέσει ήδη δύο τετράδια ασκήσεων και μπορεί τώρα να τα συμπληρώσει και να απαντήσει στις διάφορες ερωτήσεις. Αν λοιπόν κάνει κάποια... Πατάμε λοιπόν Finish για να αποθηκεύσει την απάντησή του. Και εγώ ως εκπαιδευτικός, αν πάω λοιπόν στο... στις τάξεις μου, My Students, τώρα αυτό τον είχα στη γάμα τάξη, δεν θυμάμαι τώρα. Αν πάω πίσω, συγγνώμη, πάμε στα, στα αποτελέσματα για... και επιλέξω το τετράδιο ασκήσεων, το συγκεκριμένο. Βλέπω λοιπόν εδώ, μπορώ να δω τα αποτελέσματα, το τι έχει κάνει ο μαθητής, ακριβώς τι έχει απαντήσει και που έχει κάνει λάθος και αν θέλω μπορώ να σημειώσω εδώ κάτι το οποίο θα δει και μετά ο μαθητής. Ή να αλλάξω τους βαθμούς, να τους κρύψω ή να, δώσω, να του δώσω οδηγία να επαναλάβει την άσκηση. Ας κάνω λοιπόν αποθήκευση των αλλαγών. Οπότε τώρα θα δει νομίζω και τις αλλαγές. Ο μαθητής τι έχω σημειώσει εγώ σαν έτσι ανατροφοδότηση. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς φτιάχνουμε μαθητές και τετράδια ασκήσεων ή workbooks στο live worksheets και πώς τα αναθέτουμε στους μαθητές μας.